Είμαστε στο καφενείο Πλάτανος, στο χωριό Μαραθέα. Είναι πολλά άτομα που δεν πήραν τα 6.600 ακόμη. Αυτή τη στιγμή όταν σας ρωτάγαμε, όλη η ζημιά που έχετε πάθει, είναι σε ένα συγκεκριμένο ποσό. Ποιο μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό? Πάνω από 1.200.000. Και στο λογαριασμό σας, από το κράτος το επίσημο, έχουν μπει πόσα χρήματα? 6.600 για το σπίτι και 2.000 σαν αγρότης. Τι ευχή κάνετε για το 2024? Τίποτα. 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 Εγώ προσωπικά να γυρίσω στο 22. Και αυτή τη στιγμή χρειάζομαστε κυριολεκτικά βοήθεια. Το πιάτο πώς φτάνει στο τραπέζι? Δύσκολα. Χριστούγεννα, γιορτές. Ναι. Εγώ να σας πω, παιδιά, δεν έχω μπει καθόλου στο κλίμα, δεν. Ποιο είναι το καλύτερο δώρο, θα ήταν το καλύτερο δώρο για εσάς? Τίποτα, να έχω την υγεία και να μην ξαναβιώσουμε αυτό που βιώσαμε, παιδιά, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Εδώ είναι το χωριό Κοσκινάς. Στον Κοσκινά είναι αρκετά τα σπίτια που έχουν πέσει. Πάρα πολλά. Βλέπουμε ένα από αυτά. Ολική καταστροφή, έτσι. Ακριβώς, και μπορούμε να διακρίνουμε και στον τοίχο ότι το σηματάκι είναι κόκκινο. Η γιαγιά περιμένεις να έρθει στο κρεβάτι, ναι, και για την ώρα ζει σε κοντέινερ. Εδώ κοιμάμαι εγώ. Ποια είναι η ευχή που θες να κάνεις για τα Χριστούγεννα? Τίποτα. 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 Να είναι γερά τα παιδιά και το εγγόνι. Τίποτα δεν θέλω. Τι ζωή πέρασε η μέρα, δεν ήμουν έτσι. Μη κρέμψει το σπίτι, με ρίξει κάτι. Κάτι μου λέει αυτή η λέξη Χριστούγεννα. Αυτή τη στιγμή η πλατεία μας ήταν στολισμένη, το χωριό μας ήταν ζωντανό. Νομίζω ότι είστε η μοναδική κάτοικοι που βρήκαμε στο χωριό Μεταμόρφωση. Δηλαδή, τρομάξαμε να βρούμε άνθρωπο. Μαζεύτε χρήματα κάτοικοι γιατί σας κάνουν πλιάτσικο? Ναι, είδε πριν μια εβδομάδα περίπου κάποιοι μπήκαν μέσα σε ένα σπίτι, βγάλαν τις καλκοσουλίνες, βγάλαν τα σώματα του καλοριφέρ. Ζητήσαμε από κάποια security να μας πει το ποσό. Μας είπε 2.500 το μήνα. Και αποφασίσαμε τώρα μόνοι μας να κάνουμε κάποιες περιπολίες το βράδυ. Κύριε Σπύρο και Ευλαμπία, ελάτε μέσα να σας δείξω πώς έγινε το κοντέινερ από τη στιγμή που ήρθαν η πλημμύρα. Η ίδια κατάσταση εδώ και 3 μήνες. Χωρίς σπίτι, έμενα, κοιμόμουνα στο σχολείο, μετά έγινε εκλογικό κέντρο. Αναγκάστηκα να φύγω και μένω σε μια ισορρεπωμένη κουζίνα που ήταν από το σεισμό.